Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλετε να μας πεις, Φίβο, τι είναι αυτό που σας ενόχλησε περισσότερο στο συγκεκριμένο σποτ και αν μέσα σε αυτό το σποτ περιλαμβάνονται και κάποιες δεσμεύσεις από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα στηρίξει τον αγώνα σας. Ναι. Λοιπόν, εμένα με ενόχλησαν προσωπικά τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι μόλις τέλειωσε η συνάντηση αυτή, την οποία τονίζω ότι ακολούθησε και άλλες συναντήσεις. Στην περίοδο αυτή πράγματι είμαστε ενωμένοι όλοι οι δημιουργοί κάθε μουσικού είδους και κάθε κατηγορίας και κάθε ιδεολογικής τοποθέτησης προς το στόχο, ας πούμε, της ΕΙΕΔ και του νέου φορέα που φτιάχνουμε. Λοιπόν, βλέπουμε όλοι. Και ενώ η συζήτηση πήγε πάρα πολύ καλά και αποσπάσαμε, ας πούμε, τη δέσμευσή του, έγινε μια πολύ έτσι ωραία και εισβάθμιση συζήτηση. Όλοι οι δημιουργοί που παρέστησαν εκεί ήταν εξαιρετικοί, πραγματικά υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα όλου του κλάδου, από όλα τα σωματεία. Και εκείνη την στιγμή μας είπε ότι πραγματικά είναι μια πολύ αυτή η νομοθετική λύση που ξεκίνησε με την ΙΕΡ και θα οδηγήσει τον νέο φορέα είναι καλή και θα τη στηρίξουμε και είναι θέμα εθνικού συμφέροντος να ξεπεράσουμε το ελπιδευτικά σύνδρομα και να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Τελικά βγήκε ένα σποτ χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας για το κείμενο, το οποίο έλεγε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ότι θα έκανε θάλασσα η μία κυβέρνηση, θα τα κάνουμε καλά εμείς. Στήριξε γενικόλογα ένα νέο φορέα που θα δημιουργηθεί και όχι τη λύση η οποία είναι ήδη ψηφισμένη και προχωράει. Και επίσης είπε και κάτι πολύ άστοχο. Δηλαδή εκεί που κάνει έκκληση στους επιχειρηματίες να μας στηρίξουν, είπε ότι πρέπει να δίνουν ένα συμβολικό ποσό στους δημιουργούς. Δεν υπάρχει συμβολικό ποσό. Υπάρχει το ποσό που μας αναλογεί και το οποίο είναι σε όλες τις χώρες έχουν παλέψει δημιουργοί επί χρόνια και να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για το πόσο αξίζει η δουλειά του κάθε μουσικού τον οποίο εκμεταλλεύεται, ας πούμε, οποιαδήποτε μεγάλη επιχείρηση ή μικρή επιχείρηση. Είναι λοιπόν, το νόμιμο είναι το ποσό που ορίζει ο νόμος, σωστά. Με έκαναν και εμένα και πολλούς άλλους δημιουργούς να αντιδράσουμε πάρα πολύ, να αισθανθούμε, ας πούμε, ότι είναι κρίμα, διότι μια συζήτηση που είχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα οδηγήθηκε εκεί, πάλι σε μια στήρα αντιπολιτευτική αντιπαράθεση και κυρίως αισθανόμαστε ότι παίξαμε τελικά χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς να το θέλουμε κανείς από εμάς σε ένα προεκλογικό σποτ. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, πριν από λίγες ώρες, έκανε μια ανασκευή των δηλώσεων του. Δηλαδή, έστειλε στο Σωματείο Άσμα και στις εφημερίδες ότι η φράση αυτή με το συμβολικό ποσό είναι άστοχη και ότι στηρίζει την ΕΙΕΡ και όχι γενικόλογα έναν φορέα και την ΕΙΕΡ και την μεταξέλιξή της σε έναν φορέα και όχι γενικόλογα έναν φορέα που θέλουν να φτιάξουν δημιουργοί. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να δώσω το εξής μήνυμα και στους φίλους που μας ακούνε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στα πολιτικά κόμματα. Είμαστε ενωμένοι. Αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί λύση. Έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια παλέψει πάρα πολύ. Βοηθηθήκαμε από νομιμοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς αυτή την πλευρά και ζητούμε πραγματικά αυτό που ζητήσαμε και σε όλες τις συναντήσεις των αρχαιών κομμάτων. Το ζητούμε και δημοσίως. Εθνική συνένεση στο πολύ ευαίσθητο αυτό το ζήτημα. Δεν είμαστε, κανείς μας δεν ανήκει. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων με διαφορετικές ιδέες. Άλλος ψηφίζει τον, άλλος ψηφίζει τ' άλλο. Άλλος πιστεύει το ένα, άλλος πιστεύει το άλλο. Άλλος πιστεύει στον ένα θεό και άλλος πιστεύει στον άλλο. Σημαντικό είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τέλος μιας τραγικής ταλαιπωρίας, η οποία κόντεψε να μας αφανίσει. Για την οποία ευθύνες υπάρχουν πάρα πολλές δεκαετίες και υπήρχε μια ανεξέλεγκτη ΑΕ που μας κατά να μας τα πει και ο κύριος Νικολόπουλος αυτά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίβο Δελιβοριά. Να ακούσουμε και τον κύριο Νικολόπουλο, συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά? Καλά, διαβάζω στην ανακοίνωση ανάμεσα σε άλλα ότι δεν έγινε λόγος για την ΑΕΠΗ, κύριε Νικολόπουλε. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι δεν έχουν ασκηθεί και διώξεις, τώρα που το ξαναθυμάμαι, για την περίπτωση της ΑΕΠΗ, μετά από έναν περίπου χρόνο, έτσι? Ναι, περίπου ένα χρόνο για αυτή η υπόθεση. Διώκονται για αυτά κακουργήματα οι άνθρωποι της ΑΕΠΗ. Ακόμα όμως δεν προχωράει τίποτα και οι άνθρωποι είναι και έξω, ελεύθεροι κτλ. Τώρα, σχετικά με τη συζήτηση, μια χαρά σας τα είπε ο Φίβος. Όλα, συμφωνώ μαζί του. Εμείς πήγαμε εκεί στη βάση των επισκέψεων που κάνουμε στους πολιτικούς αρχηγούς. Ήταν πολύ καλή συζήτηση και δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι αυτή η συνάντηση, ας πούμε, θα μετατραπεί σε προεκλογική, ας πούμε, προεκλογικός λόγος υπέρ της Νέας Δημοκρατίας κατά του άλλου κόμματος που κυβερνάει. Κύριε Νικολόπουλε, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, εσείς το είχατε ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν θέλατε να γίνει αυτή η συνάντηση και το βίντεο που τραβιόταν εκεί την ώρα, γιατί την κάμερα τη βλέπατε, έτσι, στο τραπέζι, φαντάζομαι. Ναι, είχατε ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλετε να γίνει αντικείμενο προεκλογικής καμπάνιας? Αυτό που συμφωνήσαμε και μας το είπαν και οι ίδιοι, ότι ό,τι βγει προς τα έξω θα μας το πούν, να το δούμε και να συμφωνήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Στρατής, στην οποία διαβάζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει υπερψηφίσει νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή προκειμένου να προστατευτούν επιπλέον τα δικαιώματά σας. Ισχύει αυτό? Να προστατευτούν τα δικαιώματά σας. Ο Υφυπουργός λέει ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν τα ψήφισε αυτά τα νομοσχέδια. Κάνετε κάποια συζήτηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε το κόμμα του να υπερψηφίζει νομοσχέδια τα οποία εσείς, η κοινότητα των δημιουργών, θεωρείτε συμφέροντα προς τη δική σας κατεύθυνση? Μα το είπε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ότι από εδώ και πέρα θα στηρίξει τη νέα μας προσπάθεια κτλ. Αλλά παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση τα έκανε χειρότερα και εμείς θα τα διορθώσουμε, έτσι. Εγώ ξέρω ότι όποιες διατάξεις βρεθήκαν στη Βουλή, την καταψηφίσαν. Τις καταψηφίσαν. Και αυτοί και τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι έχει το πράγμα. Μάλιστα. Με την ευκαιρία αυτή, κύριε Νικολόπουλε, θα κάνουμε ένα θέμα να σας καλέσουμε στο στούντιο, να δούμε πού βρίσκεται ο αγώνας σας, τι ακριβώς ζητάτε αναλυτικά από το πολιτικό σύστημα, από τη στιγμή που οι δημιουργοί είναι ενωμένοι σε αυτή τη φάση, τι ζητούν ακριβώς και από το πολιτικό σύστημα, και να δούμε και πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που έχετε αυτή τη στιγμή και ποια εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε...